Επίσης, στον τομέα της υγείας, καλά κρατεί με τους γιατρούς σπασική να προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων μετά την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν χθες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, απορρίπτοντας το σχέδιο κινήτρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ένα σχέδιο το οποίο δεν ικανοποιεί ούτε τον κλάδο γιατρών της ΠΑΣΗ ΔΥ που κάνει λόγο για μια πρόταση κατώτερη των προσδοκιών τους. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στις προτάσεις, τα οποία θεωρούμε απαράδεκτα. Για παράδειγμα, το ότι μιλάει για κυλιόμενο ωράριο, ότι θα καταργηθούν τα πιλωτικά προγράμματα κτλ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μειωθούν οι απολαύες των γιατρών και θα μειωθεί και η υποστήριξη προς τους ασθενείς. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ολόκληρες υποδομές και πανάκριβος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και να χρησιμοποιείται μόνο μέχρι η ώρα 3. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε ναι να συζητήσουμε αν κάποιος μελετήσει το σχέδιο θα δει ότι δίνονται κίνητρα ούτως ώστε να εργάζονται και υπεροριακά το απόγευμα οι γιατροί για να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες αυτές τις υποδομές. Ο ΟΚΙΠΗ διευκρινίζει ότι το σχέδιο αποτελεί μια ενδιάμεση πρόταση, η οποία θα οριστικοποιηθεί με τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ που αφορά την ενδονοσοκομιακή περίθαλψη. Οι γιατροί μέλη της ΠΑΣΗ ΔΥ δεν αποκλείουν τη λήψη δυναμικών μέτρων, αν και τονίζουν ότι δεν είναι προτεραιότητά τους. Τα μέτρα ποτέ δεν αποκλείονται, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η απόσταση που μας χωρίζει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου είναι αρκετή για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Φυσικά, τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί εάν υπάρχει συμφωνία. Έχουμε καλέσει τις συνεθνίες των κυβερνητικών γιατρών σε διάλογο και περιμένουμε από αυτούς τις οποιασδήποτε εισηγήσεις έχω. Πάντως και η ΠΑΣΗ άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για 24-ωρη απεργία. Τους γιατρούς του Δημοσίου στηρίζει και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και καλεί την πολιτεία να εγγύψει στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου κυριαρχούν.